Στο θέμα καλημερίζουμε την Κατερίνα την Ιωάννου. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας είναι οι ισχυρισμοί του 23χρονου. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει επεκτείνει τις έρευνες της και στην Εθνική Φρουρά, μέλη της οποίας χθες έδωσαν καταθέσεις. Είδαμε ότι έχει δώσει κατάθεση και ο σύντροφος της 21χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα με τον 23χρονο. Χθες, αμέσως μετά την υπόδειξη των σκηνών, έδωσε κατάθεση ο πατέρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου να καταθέσει και η μητέρα, η οποία ήταν εντός της υγείας την ώρα που εξελίχθηκε η ασύλληψη τραγωδία. Θα δώσει κατάθεση και η θεία του 23χρονου, την οποία έχουμε δει στο ρεπορτάζ, η οποία διαμένει στο χωριό σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την οικία και με την οποία ο ύποπτος περνούσε πολλές ώρες μαζί της, ενώ όπως είδαμε ισχυρίζεται ότι λίγη ώρα πριν το τραγικό συμβάν ήταν στο σπίτι της για καφέ μαζί με την μητέρα του. Τώρα να πούμε ωστόσο ότι η μαρτυρία της μητέρας κρίνεται πολύ σημαντική, αφού ήταν η μόνη που βρισκόταν στο σπίτι και είναι αυτή η οποία γνωρίζει εάν είχε προηγηθεί κάτι προηγουμένως, αλλά και για τις σχέσεις που είχαν τα δύο παιδιά της. Μάλιστα. Ναι, Κατερίνα, σας ακούμε. Σε ό,τι αφορά, Στέλλα, το ερώτημα γιατί το όπλο του 23χρονου ήταν έμφορτο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν το γνώριζε. Ψάχνουν οι αρχές, ωστόσο, όπως ακούσαμε, και το δεύτερο SMS, αυτό που σύμφωνα και με τον 23χρονο του είχε προωθηθεί, του είχε σταλεί λίγη ώρα προτού ο ίδιος μεταβεί στο στρατόπεδο, ενώ είναι και αυτό που ακούσαμε ότι θεάθηκε ο Χάρπας σε διάφορα σημεία του χωριού λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν. Προσπαθούν οι αρχές να επιβεβαιώσουν και σύμφωνα και με τις μαρτυρίες την επίμεχη ημέρα αν συναντήσει κάποιο πρόσωπο εκτός από την θεία του, αφού του έφυγε δηλαδή από το στρατόπεδο τις ώρες που μεσολάβησαν πριν την τραγωδία. Ενώ να πούμε και κάτι τελευταίο, Στέλλα, ο αρχηγός αστυνομίας έδωσε οδηγίες στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας να ετοιμαστεί λεπτομερής έκθεση γεγονότων γύρω από τις συνθήκες διάπραξης της τραγωδίας και η έκθεση αναμένεται να είναι έτοιμη εντός των επόμενων ημερών. Κατερίνα, μια διευκρίνηση για το δεύτερο SMS. Το έχει στείλει ο ύποπτος ή του έχει σταλεί? Του έχει σταλεί, Στέλλα. Αυτό ήταν τουλάχιστον ο ισχυρισμός που έδωσε στις αρχές, ότι προτού μεταβεί ο ίδιος στο στρατόπεδο στη μονάδα του στην Ατλάντα, του είχε σταλεί μήνυμα και αυτό το μήνυμα προσπαθούν να επιβεβαιώσουν οι αρχές. Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.